Η διαχείριση των θερεών αποβλήτων στην περιφέρεια Πελοποννήσου έχει πάρει πλέον εκρηκτικές διαστάσεις και μετά την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ που έλαβε χώρα το Δεκέμβριο του 2010, αναμένουμε συγκεκριμένα μέτρα, δηλώνει ο Περιφερειακός Σύμβουλος Πελοποννήσου Λάμπρος Μπουκλής. Η διαχείριση των θερεών αποβλήτων στην περιφέρεια Πελοποννήσου έχει πάρει πλέον εκρηκτικές διαστάσεις. Μετά την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ που έλαβε χώρα το Δεκέμβριο του 2010, αναμένουμε συγκεκριμένα μέτρα. Διότι με υπόμνημα και δελτίο τύπου που θα εκδώσουμε άμεσα, αύριο Δευτέρα, θα δείτε ότι πραγματικά η περιφέρεια Πελοποννήσου, πιστεύω όχι τυχαία, έχει προβλήματα που μπορούν πολύ εύκολα να λυθούν. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα. Αυτή τη στιγμή για να πετύχουμε τους εθνικούς στόχους ανακύκλωσης, στόχους τους οποίους η κυβέρνησή μας είναι υπόλογη έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να αυξηθεί η ανακύκλωση 444%. Άρα σημαίνει ότι πρέπει σχεδόν να πενταπλασιάσουμε τις προσπάθειες ανακύκλωσης στην Πελοπόννησο για να μπορέσουμε να πετύχουμε μέσα στο 2011 δεσμευτικά συγκεκριμένους στόχους. Το ερώτημα αυτό μπορεί πολύ εύκολα να λυθεί. Μόνο 65 περίπου από τους 107 καποδιστριακούς δήμους της Ελλάδας και της Δήτης Πελοποννήσου είχαν το 2009 συστήματα συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών. Γιατί όχι και οι 107 πλέον πρώην καποδιστριακοί δήμοι να μην έχουν συστήματα ανακύκλωσης. Τι συμφέροντα μπορεί να είναι αυτά που θέλουν τα σκουπίδια να πηγαίνουν στις χωματερές και να είναι μια έτοιμη καύσιμη ύλη. Με συγκεκριμένα στοιχεία, με βάση την νομοθεσία και τους εθνικούς στόχους της Ελλάδας, θα αποδείξουμε ότι αν αύριο δεν μπορέσει κυριολεκτικά η περιφέρεια και οι δήμοι να εφαρμόσουν πρόγραμμα ανακύκλωσης, τότε το μέλλον των σκουπιδιών στην Πελοπόννησο σίγουρα θα είναι πανάκριβο, αντιπεριβαλλοντικό και αντικοινωνικό. Τα προστήματα δεν ξεκινήσανε? Κοιτάξτε, λόγω της οικονομικής κατάστασης η χώρα έχει πάρει αυτή τη στιγμή μια αναβολή στο θέμα των προστήμων. Έξι μήνες. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αν άμεσα, με συγκεκριμένα στοιχεία που θα σας δώσουμε, δεν μπορέσει η περιφέρεια και οι δήμοι να εφαρμόσουν προγράμματα ανακύκλωσης, υπάρχουν δήμοι φωτεινές εξαιρέσεις όπως ο Δήμος Ξυλοκάστρου που έχει κάνει συγκεκριμένες προσπάθειες, μετρήσιμα στοιχεία. Ελάχιστοι όμως δήμοι στην περιφέρεια Πελοποννήσου έχουν μετρήσιμα στοιχεία που να μπορέσουν να δικαιολογήσουν ότι συμβαδίζουμε τους εθνικούς στόχους. Άρα καταλαβαίνετε, κύριε Στεφανή, ότι αυτή τη στιγμή ενσυνείδητα έχουμε εγκαταλείψει τα σκουπίδια να αποθηκεύονται υπαίθρια, να θάβονται σε χωματερές ή να δεματοποιούνται. Θέλουμε λοιπόν άμεσα και θα καλέσουμε αύριο στο Περιφερειακό Συμβούλιο τον κύριο Περιφερειάρχη να λάβει άμεσα μέτρα να τοποθετηθεί, ούτως ώστε αυτό το πρόβλημα πολύ εύκολα, μην νομίζω ότι είναι κάποια μαγική επιστήμη, πολύ εύκολα όπως και στη Γερμανία, στην Αυστρία, στην Αγγλία, έχει λυθεί εδώ και δεκαετίες μέσα από την ανακύκλωση. Εμείς είμαστε πολύ ψυχρομικοί και φοβόμαστε, δεν θέλει κανένας να κάποιος το εργοστάσιο ή κάποιο άλλο μέσο δίπλα στη γειτονιά του και στην πόλη του. Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Δυστυχώς η φιλοσοφία αυτή που για χρόνια καλλιεργήθηκε στον πολίτη, όχι στην αυλή μου, όχι στην πόρτα μου, δυστυχώς είναι αυτή που έχει δημιουργήσει το πρόβλημα. Αλλά πιστέψτε με, όταν ο πολίτης θα αντιληφθεί ότι στο τέλος του χρόνου θα πρέπει να πληρώνει 50 ή 60 ή και 100 ευρώ για τα σκουπίδια που παράγει, στις μέρες μας αυτά τα 50, τα 100, τα 200 ίσως ευρώ, καταλαβαίνετε ότι θα είναι ένα κόστος υπέρογκο για ένα νοικοκυριό μπροστά σε τόσα προβλήματα που έχει, να έχει να πληρώσει και ένα πρόσθετο δημοτικό φόρο για τα απόβλητα και τη διαχείρισή τους. Η πιο φτηνή λύση οικονομική, η πιο σωστή και δόκιμη περιβαλλοντικά, η πιο σωστή κοινωνικά είναι η ανακύκλωση. Διότι όσο ανακυκλώνουμε, δεν θα έχουμε προβλήματα με τα σκουπίδια μας. Είναι πολύ απλό, πολύ εύκολο και πραγματικά απορίας άξιων γιατί δεν το εφαρμόζουμε. Θεωρώ όμως ότι η περιφέρεια έχει τη δέουσα σοβαρότητα, τη δέουσα υπευθυνότητα και όλοι μαζί θα συμπράξουμε για να μπορέσει να υλοποιήσει αυτούς τους εθνικούς στόχους που είναι υπόλογοι η χώρα και η Πελοπόννησος.